Μία κούπα θα καθαρίσει τη βλένα και το φλέγμα σε στήθος, πνεύμονες και κόλπο. Οι φυσιολογικές ποσότητες βλένας και φλέγματος είναι ασφαλείς και αποτελούν ουσιαστικά μία ασπίδα του οργανισμού μας. Συγκρατούν τη σκόνη, τους ιούς, τα βακτήρια και τους άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς, ώστε να μην μπορέσουν να εισβάλλουν στο σώμα και τα όργανά μας. Το πρόβλημα αρχίζει να δημιουργείται όταν η βλένα και το φλέγμα αυξάνονται υπερβολικά και πλέον το σύστημά μας δεν μπορεί να τα καθαρίσει, ενώ γίνεται επίσης δύσκολο να αναπνεύσουμε σωστά. Όταν έχουμε υπερβολικό φλέγμα και βλένα στο πίσω μέρος του λαιμού μας, στο στόμα, στη μύτη, στο στήθος και τους πνεύμονες, μπορεί να δημιουργήσουν δυσφορία, ενώ αν παρατηρήσετε επίσης τον κόλπο ή στα κόπρανα, μπορεί να υπάρχουν επιπλέον προβλήματα υγείας. Αυτό το απλό και υγιές ρόφημα που θα σας αναφέρω μπορεί να βοηθήσει σε όλα τα αναπνευστικά προβλήματα και ειδικά στη μείωση της συμφόρησης της βλένας στο στήθος και τους πνεύμονες. Θα βοηθήσει επίσης το άνοιγμα των αεραγωγών, ώστε να φτάσει περισσότερο οξυγόνο στους πνεύμονες και το αναπνευστικό σύστημα και να απομακρύνει τη δυσφορία από το στήθος. Ανακαλύψτε λοιπόν πως μία κούπα από το εύκολο αυτό ρόφημα που θα σας αναφέρω μπορεί να προσθέσει σημαντικά θρεπτικά συστατικά στον οργανισμό και το σώμα σας, ώστε να μειωθεί η υπερβολική βλένα και το φλέγμα. Αν φυσικά βλέπετε για πρώτη φορά βίντεο στις ρογμές, κάντε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Η βλένα είναι μια κολλώδης ουσία σαν ζελατίνη και είναι απαραίτητη για να λιπαίνει και να φιλτράρει τις διάφορες ουσίες που εισβάλλουν στον οργανισμό και το σώμα μας. Η βλένα φυσικά διαφέρει από το φλέγμα, το οποίο παράγεται από τους κατώτερους υποδοχείς του αέρα και μπορεί να είναι μια αντίδραση σε μια φλεγμονή, ενώ πολλές φορές μπορεί να μην είναι έντονη και να μην γίνεται ενοχλητική ή να την αποβάλουμε εύκολα με το βήχα. Η βλένα επίσης βοηθάει στην προστασία των πνευμόνων μας, κρατώντας τις βρωμιές και τη σκόνη που εισπνέουμε, όταν όμως αλλάζει σε κίτρινο ή πράσινο χρώμα, δημιουργεί συνήθως το φλέγμα. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από μία δυσάρεστη οσμή και αποτελεί τις περισσότερες φορές ένα σημάδι λίμωξης, ενώ μπορεί να πάρει το χρώμα της από τα σωματίδια της σκόνης ή από τα υπόλοιπα μικροσωματίδια που εισπνέουμε. Ας δούμε λοιπόν τι περιέχει το ρόφημα που θα βοηθήσει να καθαρίσετε με υγιεινό τρόπο τη βλένα και το φλέγμα από το στήθος, τους πνεύμονες και τον κόλπο, αλλά και πώς μπορείτε να το ετοιμάσετε. Νούμερο 1. Λεμόνι. Το πρώτο μας συστατικό είναι το λεμόνι και πιστεύω πως οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι το νερό με λεμόνι το πρωί μπορεί να βοηθήσει να απομακρύνουμε τις τοξίνες από το σώμα μας, ώστε τα όργανα και ειδικά τα νεφρά μας να λειτουργήσουν καλύτερα. Τα λεμόνια είναι πολύ πλούσια σε βιταμίνη C, προσφέρουν ενέργεια στη μέρα μας, ενισχύουν σημαντικά το νοσοποιητικό μας σύστημα, λειτουργούν ως ισχυρό αντιφλεγμονώδες και βοηθούν στην αντιμετώπιση του κρυολογήματος, των ιώσεων, της βλένας και του φλέγματος. Νούμερο 2. Ελαιόλαδο. Το παρθένο ελαιόλαδο που είναι το δεύτερο συστατικό μας είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε υγιή λιπαρά και σε αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην αντιμετώπιση και απομάκρυνση μιας φλεγμονής και προστατεύει από την οξείδωση των κυττάρων λόγω της κακής χοληστερόλης. Το ελαιόλαδο είναι μια καλή πηγή ακόριστων λιπαρών και περιέχει ελαιοκανθάλι που μπορεί να μας προσφέρει αποτελέσματα παρόμοια με τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Όταν ειδικά χρησιμοποιήσουμε το ελαιόλαδο ζεστό σε ρόφημα, βοηθάει στη διάσπαση της βλένας, μειώνει τις φλεγμονές που δημιουργούν το φλέγμα, ενώ ξεπλένει και απομακρύνει τις τοξίνες από τον οργανισμό μας, βελτιώνοντας επιπλέον την ενυδάτωσή του. Νούμερο 3. Κανέλα. Το τρίτο συστατικό μας είναι η κανέλα και μιλάμε πάντα για τη συναμική, δηλαδή της κεϊλάνης και όχι την κασία που είναι η κινέζικη κανέλα και που είναι πολύ κατώτερη της κεϊλάνης, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια προτιμάτε καλύτερα. Εκτός από τις εκπληκτικές φαρμακευτικές της ιδιότητες, θεωρείται αν όχι υπαριθμόν 1, πάντως μία από τις πιο αντιοξειδωτικές τροφές στον πλανήτη και είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την εξισορρόπηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα μας και για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και του διαβήτη. Η κανέλα έχει αποδειχθεί πως αναστέλει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και φροντίζει για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου μας. Εκτός από τις πολλές άλλες ευεργετικές της δράσεις στον οργανισμό μας, βοηθάει το σώμα μας να αντιμετωπίσει τις φλεγμονές και να διαλύσει τη βλένα από το αναπνευστικό μας σύστημα και όχι μόνο. Νούμερο 4. Μέλι. Το τέταρτο και τελευταίο συστατικό μας είναι το μέλι, που περιέχει πλήθος αντιοξειδωτικών που προστατεύουν τον οργανισμό και το σώμα μας από την καταστροφή των κυττάρων που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες, ενώ έχει σημαντική αντιβακτηριδιακή δράση. Οι βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά που επίσης περιέχει το μέλι παρέχουν προστασία και ενισχύουν το νοσοποιητικό μας σύστημα, ενώ έχει παράλληλα ισχυρές αντικαρκινικές ιδιότητες. Το μέλι μαλακώνει το βήχα και μειώνει το φλέγμα, προστατεύοντας αποτελεσματικά τους ερεθισμένους βλενογόνους και ειδικά όταν ο βήχας οφείλεται σε κάποια βακτηριακή λίμωξη. Για να ετοιμάσετε το ρόφημα με τα παραπάνω συστατικά θα χρειαστείτε μία κούπα
σκούπαζε στο νερό περίπου 250 γραμμαρίων, το χυμό από μισό στημένο λεμόνι, 1-2 κουταλάκια του γλυκού καλής ποιότητας μέλι, 1 κουταλιά της σούπας παρθένο ελαιόλαδο και 1/4 κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Το νερό θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ζεστό όταν το πίνετε, επειδή η θερμότητα θα βοηθήσει στην ευκολότερη διάλυση της βλένας και του φλέγματος. Βάζετε λοιπόν το ζεστό νερό, προσθέτετε την κανέλα και το μέλι, ανακατεύετε πολύ καλά και στη συνέχεια προσθέτετε το ελαιόλαδο και το χυμό λεμονιού, ανακατεύετε ξανά και το πίνετε όσο γίνεται πιο ζεστό. Είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό ρόφημα που θα απομακρύνει με φυσικό και υγιεινό τρόπο τη βλένα και το φλέγμα και είναι καλύτερα να το πιείτε το πρωί με άδειο στομάχι και τουλάχιστον μία ώρα πριν από το πρωινό σας. Παρά το ότι το παραπάνω ρόφημα περιέχει εντελώς φυσικά και υγιεινά συστατικά, είναι προτιμότερο να ρωτήσετε πρώτα το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε την κατανάλωσή του και ειδικά αν παίρνετε κάποια φαρμακευτική αγωγή. Εσείς γνωρίζετε για το απλό αυτό ρόφημα που μπορεί να βοηθήσει να καθαρίσετε με φυσικό τρόπο τη βλένα και το φλέγμα από το στήθος, τους πνεύμονες και τον κόλπο? Αφήστε αν θέλετε το όπως πάντα σημαντικό σχόλιο σας παρακάτω. Σας ευχαριστώ θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο blog μου rogmes.gr και παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για να πάρετε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση, ομορφιά και υγεία. Το απλό και υγιεινό αυτό ρόφημα μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση της βλένας και του φλέγματος από το στήθος, τους πνεύμονες και τον κόλπο, βελτιώνοντας το αίσθημα δυσφορίας και τα μελλοντικά πιθανά προβλήματα υγείας. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά!